αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Εθνικής Αντίστασης πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί. Ο Άγιος Βασίλης μπήκε από το παράθυρο στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης για τα παιδιά των εργαζομένων. Εμφανώς αυξημένη παρουσιάζεται η κίνηση στην αγορά της Κομωτινής λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της Νομαρχίας πραγματοποιήθηκαν το πρωί. Την εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Δημοτική Αρχή της Πόλης και η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης τίμησαν με την παρουσία τους η τοπική αυτοδιοίκηση, η αστυνομική και στρατιωτική ηγεσία, καθώς και απλοί πολίτες. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, τους αγωνιστές πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της Νομαρχίας Ροδόπης. Με την παρουσία τους τίμησαν στην εκδήλωση η τοπική αυτοδιοίκηση, στρατιωτική και αστυνομική ηγεσία, καθώς και απλοί πολίτες που θεώρησαν χρέος τους να παρευρεθούν. Ο Δήμαρχος της πόλης, Τάσος Παπατσικλής, εφανώς συγκινημένος και χαρούμενος, δήλωσε πως τιμούνται οι αγωνιστές πέρα από κόμματα και ιδεολογίες. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Δημοτική Αρχή και η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Ένα έργο, όχι μόνο δικό μου φυσικά, έργο όλου του Δημοτικού Συμβούλιου, με προεξάρχοντα τον αείμνηστο δήμαρχό μας, τον Γιώργο Παπαδρέλη. Αλλά σε μένα έτυχε η τιμή, σε μένα έτυχε η χαρά και η ευτυχία να κάνω τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Εθνικής Αντίστασης. Ξεχρώνω ένα φόρο τιμής που είχα σε όλη αυτή τη γενιά του 1940 που πάλεψε για την ελευθερία της πατρίδας μας και για την κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας. Που να πέρασαν δύσκολα χρόνια, δίσεκτα χρόνια, πέτρινα χρόνια, ήρθε όμως επιτέλους μετά από την 7χρονη δικτακτορία το αυτογέννημα της ελευθεριάς που όλοι οι στόχοι, όλα τα οράματα άρχισαν σιγά σιγά να υλοποιούνται. Ένα από τα οράματα και τα ονείρατά μας υλοποιήθηκε σήμερα. Τιμή και δόξα στην Εθνική Αντίσταση. Και που κάνει όμως ιδιαίτερα λαμπρή τη σημερινή ημέρα είναι ο αγώνας που έδωσαν όλοι οι Κομωτινέοι, ανεξάρτητα από ιδεολογική και κομματική τοποθέτηση, και ο λαός φυσικά της περιοχής, στην εκβουλγαροποίηση που επιχειρήθηκε να γίνει μεταξύ 1941 και 1944. Εκείνος ο μεγάλος αγώνας, εκείνος ο τιτάνιος αγώνας που στέφθηκε με επιτυχία παρά τα θύματα που έδωσε στο βωμό αυτής της μάχης, τιμήθηκε με όλη τη μεγαλοπρέπεια σήμερα. Ευχαριστώ όλο το λαό που προσήλθε εθελουσίως. Το κάλεσμά μας ήταν γενικό. Απευθυνόταν σε όλους τους κατοίκους. Κάθε τάξης, κάθε ιδεολογίας. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Για δεύτερη φορά πραγματοποίησαν σύσκεψη στην πόλη της Κομωτινής τα στελέχη Βορείου Ελλάδος του Πατριωτικού Κόμματος Λάος του κυρίου Καρατζαφέρη. Ας παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Art Channel. Στο ζήτημα της αναγνώρισης του Μουσουλμανικού Σωματείου Ξάνθης σε Τούρκικο αναφέρθηκαν στελέχη του κόμματος Λάος του κυρίου Καρατζαφέρη που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί συνάντηση στην Κομωτινή. Με ρήξη και ανατροπή για να ανήκει η Ελλάδα στους Έλληνες ήταν το μήνυμα που θέλησαν να στείλουν στους Ροδοπίτες. Η σημερινή επίσκεψή τους χαρακτηρίστηκε από καταγραφή των προβλημάτων της Ροδόπης ώστε να δώσουν τις δικές τους προτάσεις αλλά και από επαφές με μελλοντικά στελέχη του κόμματος. Το νέο αυτό κόμμα φιλοδοξεί να ανατρέψει το κατεστημένο με ανακατανομή του κεφαλαίου, όπως τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Λάου Βορείου Ελλάδος Δημήτρης Τσιπίδης. Να κάνει τη ρήξη και ανατροπή του κατεστημένου, μια ανακατανομή του κεφαλαίου, γνωρίζετε τους διαπλεκόμενους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή, είτε είναι πολιτικοί είτε είναι οικονομικοί παράγοντες, και εμείς ήρθαμε εδώ σήμερα για να πούμε τη δική μας πρόταση. Τα τελευταία 30 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα δεν εκπροσωπούμε ούτε αριστερές ιδεολογίες, κεντρικές ιδεολογίες ή δεξιές ή κεντροαριστερές όπως τα κόμματα τα καθεστωτικά πρεσβεύουν σήμερα στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα το οποίο κοινωνικά υποστηρίζει το δίκαιο και το συμφέρον του απλού Έλληνα,
θα έλεγα ότι προσεγγίζουμε αριστερά τα κοινωνικά θέματα και πατριωτικά τα εθνικά θέματα. Η προσπάθεια που γίνεται μεθοδευμένα να αυτοπροσδιορίζονται Τούρκοι και χειρότερα θα έλεγα κάποιον άλλον οι οποίοι προσδιορίζουν αυτούς τους Τούρκους. Δηλαδή εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι παλεύουμε και αγωνούμε για το καλό της Ελλάδος και τίποτα άλλο και των Ελλήνων. Ανεξάρτητα τι πιστεύουν. Ανεξάρτητα τι πιστεύουν. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι συνέπειες από αυτόν τον προσδιορισμό, αν αρχίσουν να ονομάζονται Τούρκοι δηλαδή. Κοιτάξτε, να δείτε, είναι πέρα από βέβαιο ότι υπάρχει μια προσπάθεια μεθοδευμένη, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια να μειώσουν τα ισχυρά ενωτικά στοιχεία τα οποία μέχρι σήμερα κρατάνε την Ελλάδα εκεί που βρίσκεται, παρόλα τα προβλήματα που έχει. Και το βλέπουμε αυτό με την περίπτωση Δαφέλμου, την αφαίρεση δηλαδή της ονομασίας του θρησκεύματος πιστεύουμε στις ταυτότητες, με την περίπτωση Διαμαντοπούλου, όπου χαρακτηριστικά μίλησε για δικαίωμα του καθενός να μιλάμε άλλη γλώσσα εκτός Ελλήνων, εκτός ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα. Βλέπουμε την περίπτωση της της σημαίας, βλέπουμε την περίπτωση Βαρβιτσιώτη, ότι είναι δικαίωμα το καθενός να καίει τη σημαία. Τελευταία βλέπουμε την περίπτωση της εικόνας που εμείς για πρώτη φορά το βγάλαμε θέμα, ενώ 40 μέρες όλοι αυτοί οι πολιτικοί άρχοντες επισκέφτηκαν, αλλά έδειξαν ότι δεν τους ενδιαφέρει και ότι υποστηρίζουν εν ονόματι του δικαιώματος του οποιοδήποτε να εκφράζεται όπως αυτοί λένε, διότι ίσως έχουν μεγαλύτερη ας πούμε μεγαλοψυχία από εμάς δήθεν, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και όσον αφορά το θέμα το τοπικό του αυτοπροσδιορισμού, συνεχίζοντας λοιπόν όλη αυτή τη μεθόδευση, θέλουν να δείξουν ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας πειράζει, ας πούμε, αν κάποιος θέλει να λέγεται Τούρκος, αν κάποιος θέλει να μην είναι χριστιανός, αν κάποιος θέλει να καίει τη σημαία, αν κάποιος θέλει να... δεν τολμώ εγώ να... Η επίσκεψη έχει να κάνει με τους υποψηφίους που θέλουμε να κατεβάσουμε στο ψηφοδέλτιο της Κομωτινής. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και θέλουμε να επιλέξουμε από αυτούς ποιους θα κατεβάσουμε υποψηφίους. Ο Άγιος Βασίλης μπήκε από το παράθυρο στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης για τα παιδιά των εργαζομένων. Για πρώτη φορά πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν τα παιδιά των αστυνομικών υπαλλήλων, τα οποία έκλεψαν την παράσταση. Θεέ μου, τι άκουσα, μου, η Ιωσήφ λένε, ξέρει τούτη την αλήθεια. Με τραγούδι, χορό, απαγγελία χριστουγεννιάτικων ποιημάτων και εκπλήξεις διασκέδασαν τα παιδιά των αστυνομικών υπαλλήλων Ροδόπης στην εκδήλωση που πραγματοποίησε για αυτόν τον λόγο η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης. Ενώ τα παιδιά τραγουδούσαν τα κάλαντα από το παράθυρο, μπήκε ο Άγιος Βασίλης και χάρισε σε όλα τα παιδιά δώρα που είχαν μείνει αποσβολωμένα να τον κοιτούν. Μία έκπληξη που μάγεψε τα παιδιά και διπλασίασε τη χαρά τους. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρέθηκαν τα παιδιά των αστυνομικών που χαρίζουν αγάπη, χαρά και στηρίζουν τους γονείς τους στον καθημερινό αγώνα που δίνουν. Όπως τόνισε και ο αστυνομικός Διευθυντής Ροδόπης Σιντέρης Δολαπτσόγλου. Αφενός μεν, διότι βρισκόμαστε στο δικό μας χώρο, στο δικό μας σπίτι και μπορέσαμε πέρα από τις άλλες ασχολίες μας να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση για χάρη των παιδιών. Από τη χαρά των παιδιών προσδοκούμε να πάρουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο μας. Επιπλέον, αποσκοπούμε στο να γίνει η σύσφιξη των σχέσεων των αστυνομικών οικογενειών. Εγώ, με τη σειρά μου, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία και σε μια κοινωνία ειρηνική και με ασφάλεια. Όπως είδατε, πρωτοτυπούμε μερικές φορές, ο Βασίλης μας μπήκε από το παράθυρο. Και αυτό ήταν η έκπληξη των παιδιών. Πάντα προσπαθούμε κάθε χρόνο και κάτι νεότερο να εφαρμόσουμε για να τα κάνουμε να γελάσουν, να ευχαριστηθούν.
Εμφανώς αυξημένη παρουσιάζεται η κίνηση στην αγορά της Κομωτινής λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι μια ανάσα για τους επιχειρηματίες της τοπικής αγοράς, καθώς είχαν αναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτές τις μέρες. Αυξημένη παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες η κίνηση των καταναλωτών στην αγορά της Κομωτινής, παρόλο που το χρήμα είναι αυτό που λείπει από τις τσέπες του κόσμου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Νομού Ροδόπης, Πέτρος Λιανουρίδης. Ο κύριος Λιανουρίδης τόνισε ότι οι αγορές ξεκινούν με τα παιδικά παιχνίδια, συνεχίζουν με τα γυναικεία δώρα και τέλος σειρά έχουν οι άνδρες. Ενώ παράλληλα επεσήμανε πως οι τιμές γενικότερα κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Το Δεκεμβρίου δεν ήταν αυτή η οποία περιμέναμε από την αρχή. Μέχρι προχθές ήταν υποτονική η αγορά. Χθες και σήμερα είδαμε κάποια κίνηση στην αγορά. Προφανώς βοήθησε και ο καιρός λίγο. Ξεχυθήκε λίγο ο κόσμος έξω. Είδαμε λίγο κόσμο. Τα μαγαζιά δεν μπορώ να πω ότι έχουν την δουλειά. Αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της παραμονής των Χριστουγέννων, ότι έτσι αν συνεχίσει ο καιρός, δείχνει ότι ο κόσμος πλέον ξεχύθηκε ως συνήθως τις τελευταίες μέρες να κάνει τις αγορές του. Στα μαγαζιά οι πρώτες κινήσεις γίνανε στα παιδικά και τα παιχνίδια, έτσι ξεκινάει πάντοτε η αγορά και συνεχίζεται με τη γυναίκα και τελευταίο τον άντρα να απομείνουν κάποια λεφτά στις τσέπες του κόσμου. Τώρα τι άλλο να σας πω έτσι για την κίνηση, αλλά δεν έχουμε να πούμε, θα περιμένουμε και ελπίζουμε να δούμε αυτό το οποίο ελπίζαμε όλοι οι καταστηματάρχες. Τέλος πάντων να μπορέσουν να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους οι συνάδελφοι, γιατί ξέρετε ότι τις γιορτές είναι όλες οι υποχρεώσεις για όλους μας. Και για τις οικογένειες αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στα καταστελίστων, καθαρά χριστουγεννιάτικα. Αυτά τα οποία έχουν πρωτεύοντα ρόλο είναι οι πιατέλες οι χριστουγεννιάτικες. Μετά από εκεί πάμε σε κάτι καιροπήγια και τα ψηλοδωράκια τα οποία είναι διαφόρων ειδών προτιμήσεις, δηλαδή υπάρχουν μικρά ρεσό, καιροπηγιάκια μικρά, βαζάκια μικρά και πάντοτε στο πνεύμα των εορτών του. Οι τιμές είναι και στην ένδυση και στην υπόδεση πάρα πολύ φθηνές από ό,τι είδαμε στην αγορά. Υπάρχει εμπόρευμα σε όλα τα καταστήματα και στο συγκεκριμένο κατάστημα και στα υπόλοιπα αυτού του είδους, πιστεύω ότι είναι οι ίδιες τιμές. Απλώς η διάθεση υπάρχει. Δεν υπάρχει το χρήμα πλέον, αυτό που υπήρχε στον κόσμο. Όλοι μας θέλουμε, όλοι μας επιθυμούμε, αλλά δεν μας φτάνει το χρήμα. Ρωτάνε, βλέπουν και ανάλογα με τις δυνάμεις τους ο καθένας κάνει τις αγορές του στην αγορά. Η γιορτή των Χριστουγέννων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Άγιο Βασίλη και τα παιδιά προσμένουν την ώρα που θα ξυπνήσουν και θα βρούνε κάτω από το δέντρο το δώρο τους. Ας παρακολουθήσουμε τι ζήτησαν από τον Άγιο Βασίλη μικρά παιδιά από την Κομωτινή. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Άγιος Βασίλης φαίνεται πως θα τρέχει συνεχώς για να μην αφήσει παραπονεμένους τους μικρούς μπόμπυρες, καθώς οι επιθυμίες τους ποικίλουν. Οι κούκλες, τα κομπιούτερ και τα αυτοκινητάκια είναι μερικές από τις επιθυμίες τους. Όμως αυτές τις ημέρες δεν θα έχει δουλειά μόνο ο Άγιος Βασίλης, αλλά και οι γονείς οι οποίοι θέλουν να ευχαριστήσουν με κάθε τρόπο τώρα τα Χριστούγεννα τα πιτσιρίκια τους. Τι θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης τώρα τα Χριστούγεννα? Ένα κομπιούτερ. Εσύ θέλεις να πάρεις δωράκι στη μαμά σου και στον μπαμπά σου? Ναι. Δεν ξέρω τι της αρέσει. Δεν ξέρεις. Η μαμά σου και ο μπαμπάς τι θα σου πάρουνε? Δεν ξέρω. Ένα τηλεσκόπιο που κατασκοπεύει. Γιατί θέλεις τηλεσκόπιο? Μ' αρέσει. Σ' αρέσει να κατασκοπεύεις? Ναι. Εσύ στη μαμά σου και στον μπαμπά σου τι θα ήθελες να πάρεις? Δεν ξέρεις. Όχι. Η μαμά σου και ο μπαμπάς τους έχεις πει κάτι να σου πάρουνε? Ναι. Τι? Ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω. Τον μπαμπαμπάρταρα. Ένα. Ένα φωτμοντέο. Τον είναι το φέρα. Τον είναι το. Τον είναι το φέρα. Τον είναι το φωτεφέρα. Να πάω πολύ για το γελίο του τέμου. Ένα κόφι. Τα τριγωνακάλιαντα. Τριγωνακάλιαντα. Μένει τη τολιά. Είδα τα κετούγεννα. Είπε το χιονιά. Hey, τριγωνακάλιαντα. Κόφι καπανού. Έχει ένα φωλιά. Ουρικουβικού. Hey, τάι.
Παλιό Βασίλη, έρχεται και μάμα θα πει ότι θα τρώνε όλοι για Χριστουγεννιάτικους ύμνους και κάλαντα από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, από τη μεικτή και τη βυζαντινή χοροδία του Οδείου Φίλιππος Βέρειας, απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της παλιάς νομικής στην Κομοτηνή σήμερα το πρωί. Εντύπωση προκάλεσε η μικρή συμμετοχή κόσμου παρά τη μεγάλη διαφήμιση που έγινε για αυτή τη συναυλία. Ευχάριστες μελωδίες πλημμύρισε το αμφιθέατρο της παλιάς νομικής με την αρμονική φωνή της χοροδίας του Οδείου Φιλίππου Βέρειας, που πραγματοποίησε συναυλία σήμερα το πρωί. Χριστουγεννιάτικους ύμνους και κάλαντα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο χάρισε η μεικτή και η βυζαντινή χοροδία του Οδείου στους Κομοτηναίους, που δυστυχώς ήταν ελάχιστοι παρά τη μεγάλη διαφήμιση. Ήταν Άγιος Βασίλης, Άγιε Βασίλη, Δεσπότα, πόσα, όσα σπήρα και σπέρνεις, σπέρνω σιτάρι δωδέκα κρίθα, κρυθάρι δεκαπέντε, έχω καιρό τη δεκαοκτώ κάτω, κάτω στο περιβόλι και γίνω μου το φαράνε. Ερβίτια και λαγούδια, εγκαβαλιές εν χρυσόγουλάρι, εγκαθιμές στο σταυροδρόμι, σταυροδρόμι και βίλια, και βαρίζουν τον νοικοκύρι, νοικοκύρι και βασιλέα. Εμπαστοτάρες και λασικόρκα, φέρεουβάς και λεπτοκάλια, εμπατούν και σε σκέτος παράδας. Ας παρακολουθήσουμε τώρα τα αποτελέσματα των αγώνων όπως έχουν διαμορφωθεί το Σαββατοκύριακο. Στην ενημέρωση ο αθλητικογράφος μας Δημήτρης Μπακυρτζής. Στη β' κατηγορία για τη 15η αγωνιστική, σήμερα στο γήπεδο Κάλχα, στο ντέρμπι μεταξύ του Μίσκου και του Ολυμπιακού Κάλχα, το ντέρμπι των πρωτοπόρων ήρθε 0-0 δίχως τέρματα, παρουσία περίπου 300 φιλάθλων. Έτσι ο Ολυμπιακός Κάλχας παρέμεινε μόνο στην κορυφή και αναδείχθηκε πρωταθλητής χειμώνα. Τα αποτελέσματα για τη 15η αγωνιστική ήταν: Άμφια Χαμηλό 1-0, Καλλίστη Διαλαμπή 0-4, ΑΕΚ Μέγα Πιστό 2-0, Άνεφ Αγώνος, Άρατος Κόσμιο 2-0, Πόντος Κομοτηνής Βραγιά 5-2, Μίσκος Κάλχας 0-0, Αμφρουσία Μεσούνη 0-2, Άνεφ Αγώνος, Αστέρι Ένωση Ασωμάτων 1-1. Στη βαθμολογία και στις 15 αγώνες: Κάλχας 39, Μίσκος 38, Διαλαμπή 37, ΑΕΚ 32, Άρατος και Κόσμιο 28, Μεσούνη 26, Πόντος Κομοτηνής και Άμφια 23, Χαμηλό και Νέα Καλλίστη 17, Βραγιά 12, Ένωση Ασωμάτων 8, Αστέρι 2, ενώ Μέγα Πιστό και Αμφρουσία αποκλείστηκαν. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το R Channel. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.